Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τις νόμιμες ενέργειες των υπηρεσιών υγείας σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 168 του ποινικού κώδικα όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5092-2024 και ισχύει από 01-2024. Α. Η τα υπηρεσία μας έχει δεχτεί πλήθος καταγγελιών σχετικά με επιθέσεις, απειλές και δολιοφθόρες που έχουν στραφεί κατά υγειονομικού προσωπικού, ασθενών και κτηριακών υποδομών στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας εποπτείας της, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία εν ώφη της τροποποίησης του σχετικού άρθρου 168 ποινικού κώδικα με το άρθρο 33 του νη 5092-2024, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα κάτωθη. Β. Μία υψηλών το άρθρο 33 του νη 5092-2024, τροποποιήθηκε και προστέθηκε στο άρθρο 168 π.κ. υπαρ 4 που αφορά ειδικά τις δομές παροχής υπηρεσιών υγεία και στην οποία αναγράφονται τα εξής. Όποιος εισέρχεται σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή προσεγγίζει κινητές μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσίων άμεσης βοήθειας και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο ή βρύση, απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή ασθενών διαταράσει την λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή και αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιοπραγίας με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η όσανο διάταξη κρίθηκε απαραίτητη για τους εξής λόγους. Η τροποποίηση του άρθρου 168 π.κ. με την προσθήκη παρ 4 και 5 κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητά στις υποπεριπτώσεις του εν λόγω άρθρου και κάθε μορφή διατάραξης της λειτουργίας χώρου υγειονομικής περίθαλψης δομές παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μονάδων προνοσοκομιακής φροντίδας ή κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή εκπαιδευτηρίου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να τελείται ενδεικτικώς με φωνασκίες, θόρυβο, ύβριση, απειλές κατά του υγειονομικού προσωπικού ή οποιοδήποτε τέλει σε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, π.χ. εργαζόμενοι ιδιωτικών εταιριών υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχουν βάση σύμβασης υπηρεσίες σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπαλλήλων ασθενών ή αντίστοιχα κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού ή οποιοδήποτε τελεί σε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, 112-118 υπαλλήλων ή μαθητών. Διακεκριμένη μορφή της ανωτέρου συμπεριφοράς. Θεωρείται η πρόκληση βιοπραγίας. Το ύψος και η διαβάθμιση των απειλούμενων ποινών κρίθηκαν ανάλογα με την ιδιαίτερη ποινική απαξία του εγκλήματος. Η διατάραξη της λειτουργίας των ανωτέρων χώρων προκαλεί πολυεπίπεδη βλάβη καθώς αφενός μεν παρεμποδίζει το ιατρικό νοσηλευτικό και αντίστοιχα εκπαιδευτικό προσωπικό από την άσκηση των καθηκόντων τους, αφετέρου δε η δημιουργούμενη ένταση διαταράσσει την απαραίτητη ψυχική ηρεμία και νυφαλαιότητα για την άσκηση του λειτουργήματος των ανωτέρων επαγγελματιών, αλλά και προκαλεί συναισθήματα φόβου και ταραχής σε νοσηλευόμενους, θεραπευόμενους και αντίστοιχα μαθητές με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την αποκατάσταση της υγείας και τη διαμόρφωση του ψυχισμού τους αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι μετά και την δύσκολη περίοδο της πανδημίας και την αύξηση κάθε είδους επιθετικών συμπεριφορών κατά των υγειονομικών οι οποίες εντάθηκαν, υπήρξε η ανάγκη να περιβληθούν αυτές οι πράξεις με ιδιαίτερα ποινικό μανδύα ώστε να προστατευτούν οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς άμεσα και με μεγαλύτερη έμφαση από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γάμα περαιτέρω για το άρθρο 27 του νη 5092-2024 τροποποιείται το άρθρο 114 του ποινικού κώδικα ως προς τον τίτλο και προστίθεται σε αυτό η παρ 3. Τα εγκλήματα σε βάρος του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως. Στην παραπάνω αιτιολογική έκθεση τονίζεται ότι η προσθήκη στη διάταξη του άρθρου 114 π.κ. κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να διώκεται αυτεπαγγέλτως κάθε έγκλημα που τελείται σε βάρος του δημοσίου. Εξάλλου, την ποινική αξίωση για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος που διέπει ως πρωταρχική αρχή το ποινικό δικαιοδοτικό σύστημα,
τη διαχειρίζονται οι αρμόδιες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος εισαγγελικές αρχές που πλέον δύναται να κινούν την ποινική διαδικασία όταν διαπιστώνουν εγκληματικές ενέργειες που προκαλύσουν βλάβη του ευρύτερου δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αυτεπαγγέλτως και χωρίς προηγούμενη υποβολή έγκλησης εκ μέρους του δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου, διαδικασία ενεργητικής νομιμοποίησης, προβληματική, γραφειοκρατική και χρονοβόρα ως η πράξη αναντήρητα αναδείξει. Καλούνται λοιπόν οι εισαγγελικές αρχές να στραφούν κατά των ατόμων που τελούν τα εγκλήματα του άρθρου 168 ΠΚΠΑΡ 4. Αυτεπαγγέλτως, χωρίς να απαιτείται υποβολή έγκλησης εκ μέρους του δημοσίου ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση σε γραφειοκρατικού τύπου χρονοβόρες διαδικασίες. 0. Εισαγγελέας λοιπόν, ο οποίος μπορεί να λαμβάνει γνώση είτε άμεσα από τους εργαζόμενους ή και από πολίτες που είναι μάρτυρες της διάπραξης του εγκλήματος του άρθρου 168 ΠΚΠΑΡ 4, είτε έμεσα μέσω των αστυνομικών αρχών που θα ειδοποιηθούν από τους ίδιους ως άνω, να καταγράψουν το συμβάν, επιλαμβάνεται της ποινική δίωξη του εγκλήματος αυτού. Δέλτα σίγμα εψιλον περίπτωση δε που η τυχόν βιοπραγία οδηγήσει σε σωματική βλάβη αριθμός 308 πίκαπα η εξύβριση υπαλλήλου, αριθμός 361 πίκαπα ο οποίος θέλει να στραφεί ατομικά κατά του δράστη υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Γι' αξιόπινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς ο παθόν υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου. Ο νομοθέτης και σε αυτή την περίπτωση καλύπτει τον υπάλληλο που πλήττεται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του ώστε να στραφεί κατά του δράστη της αξιόπινης πράξης, χωρίς να χρεωθεί παράβολο. Έψιλον τέλος, σε περίπτωση απειλών από τον δράστη τέτοιων ενεργειών για άσκηση μήνυσης κατά υπαλλήλων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΝΗ 4674-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ΝΗ 4795-2021 προβλέπει την υποχρέωση να παρέχεται νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση αρνασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους από τους φορείς τους οποίους υπηρετούν ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών σε περίπτωση διενέργειας προκαταρτικής έξετασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. Η ως ανωνομική υποστήριξη παρέχεται και σε περίπτωση άγονης εκ μέρους τρίτων κατά των ανωτέρω υπαλλήλων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών αστικών αξιώσεων λόγω πράξεων ή παραλήψεων τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σίγμα τα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται 9 την νομική υποστήριξη των υπαλλήλων, το άρθρο 35 του ΝΗ 4795-21, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 52 του ΝΗ 4674-2020, ρυθμίζει το θέμα της νομικής υποστήριξης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ως εξής. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της Οικίας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο πάβει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται υπόθεση στο αρχείο. Ζήτα ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο νόμος σαφώς προβλέπει την νομική υποστήριξη των υπαλλήλων προς άμυνα τους για ποινικές ή αστικές διενέξεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και δεν μπορεί να ισχύσει σε τυχόν επιθετικού τύπου ενέργειες όπως άσκηση έγκλησης ή διεκδίκηση αστικής αποζημίωσης λόγω της διένεξης που έχει εμπλακεί ο υπάλληλος. Επίσης η νομική υποστήριξη δεν χωρεί αν ο υπάλληλος στραφεί κατά του φορέα ή συναδέλφων του για θέματα σχετικά με εργασιακές ή άλλου είδους διενέξεις.
ή τα συνοψίζοντας, σε κάθε περίπτωση, όταν σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 168 του ποινικού κώδικα, όπως ισχύει, δηλαδή σε κάθε μορφή διατάραξης της λειτουργίας χώρου υγειονομικής περίθαλψης από πολίτη όπως ενδεικτικός α φων ασκίες, β απειλές, γ επιθετική συμπεριφορά ή δ βιοπραγία, και λοιπά. Οι παρευρισκόμενοι ιατροί, νοσηλευτές ή διοικητικοί υπάλληλοι οφείλουν να καλέσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές και να καταγγείλουν το γεγονός ή να ασκήσουν μήνυση σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση των νοσοκομείων ή τον επιστημονικά υπεύθυνο, λαμβανομένου υπόψη ότι ισχύει σε κάθε περίπτωση το αριθμός 53 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η έγκληση υποβάλλεται ατελώς και χωρίς την χρέωση παράβολου. Επειδή πολλές φορές ζητείται από τις αστυνομικές αρχές να επισκεφθούν το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσουν, πρέπει να απευθύνονται στους προϊσταμένους των τμήματων του στα νοσοκομεία ή τους επιστημονικά υπεύθυνους των κέντρων υγείας, ώστε να διευκολύνονται να προσέλθουν στα αστυνομικά τμήματα για καταγγελία των επίδικων πράξεων. Θήτα τέλος, οι διοικήσεις των νοσοκομείων και οι επιστημονικά υπεύθυνοι των κέντρων υγείας θα πρέπει να στηρίζουν τους εργαζόμενους που καταγγέλουν τις ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές ασθενών και συνοδών, τασόμενοι με το πνεύμα της νομοθετικής αυτής καινοτομίας και να τους διευκολύνουν, λαμβανομένου υπόφυο ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω, εάν υποπέσει στην αντίληψή τους σχετικό αδίκημα, οφείλουν να το καταγγείλουν, συνυπογράφοντας την καταγγελία, ώστε οι καταγγελίες να ευδοκιμούν και να δίδεται η δυνατότητα, οι συμπεριφορές αυτές να ελέγχονται καταλλήλως.